Εδώ είμαστε και πάλι και να προχωρήσουμε να πάμε στον επόμενο έτσι, προσκεκλημένο, να πάμε στο μπάσκετ, ένα άλλο άθλημα που μας έχει χαρίσει και μας έχει χαρίσει χαρές. Να πάμε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μην έπαιξε στις μεγάλες ομάδες με την έννοια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού που έχω μάθει τώρα, αλλά ήταν σε δύο ομάδες που, εντάξει, μία είναι ο Άρης που είναι ο Άρης και κατέκτησε δύο τρόπαια ιδιαίτερα τα οποία θα μας τα πει. Ξεκίνησε όμως από την ομάδα των Αμπελοκήπων που λατρεύτηκε ειδικά από τους ανθρώπους που δεν υποστήριζαν κάποια ομάδα ή ήταν πιο ελεύθεροι. Γιώργος Φλώρος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή να είσαι εδώ να μας πεις όλα αυτά που έζησες, γιατί έζησες πολλά πράγματα και δύσκολα κάποιες φορές, αλλά πάντα στο τέλος νικητής. Να ξεκινήσω από πού, να ξεκινήσω από το τώρα. Πώς βρίσκουμε τον Γιώργο Φλώρο αυτή την εποχή, αυτό το καιρό, τι κάνει ακριβώς? Αυτή την εποχή είμαι σε καραντίνα. αυτή την εποχή είμαι στην Αθήνα. Γενικότερα εργάζομαι, κάνω και σε κάποιες ακαδημίες προπονήσεις. αυτά. Δεν φεύγει το μπάσκετ από μέσα σου, έτσι λογικό? Ποτέ, ποτέ. Και έτσι πρέπει να μείνει πάντα. Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό τώρα. Όταν είσαι για χρόνια επαγγελματίας και έχεις μεγαλώσει από τα παιδικά χρόνια μέσα στο μπάσκετ και μέσα στα γήπεδα και στον αθλητισμό, είναι λίγο απίθανο να φύγει ποτέ αυτό από μέσα σου. Αυτά. Μπορεί να μην παρακολουθείς πάρα πολύ, μπορεί να λίγο να αποστασιοποιείσαι, αλλά πάντα είσαι αθλητής και πάντα θα νιώθεις αθλητής. Σωστό. Επειδή είπες ότι ασχολείσαι και με τις ακαδημίες και όλα αυτά, πώς, σε τι επίπεδο μπορεί να είμαστε στο κομμάτι αυτό σαν χώρα? Έχουμε τίποτα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα γενικότερα πάντα βγαίνουν παιδιά. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια λίγο τα παιδιά δεν είναι σε μια πώς να το πω, δεν είναι σε μια κατάσταση να έχουν την τρέλα με το μπάσκετ που είχαμε στις παλιότερα. Σίγουρα είναι και άλλες εποχές. Τώρα τα παιδιά έχουν περισσότερα ρεθίσματα, περισσότεροι πειρασμοί. Είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθούν πλέον, ξέρετε, χειμώνα, καλοκαίρι, στα ανοιχτά γήπεδα, να υδρώσουν, να χτυπήσουν, να... Εντάξει, θέλει και λίγο την τρέλα, έτσι, θέλει και λίγο να το θέλεις. Βοηθάει. Πάντως υπάρχουν ακόμα παιδιά, εντάξει, υπάρχουν ακόμα. Παίζει το ρόλο του στο ότι η εθνική τα τελευταία χρόνια δεν... Κοίτα, τώρα... Παίζουν πολλά ρόλο. Όταν δεν μπορεί να φταίει πάντα κάτι ή ένα πράγμα ή να δύο πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Όλα αυτά το ρόλο. Και αυτό που είπες, ναι, παίζει το ρόλο του. Και η εθνική ομάδα είναι κάτι το οποίο το παιδί το βλέπει. Ταυτίζεται με κάποιο φτιάχνει, ταυτίζεται με τον μπάσκετ ακριβώς. Φτιάχνει τα πρότυπά του. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Σωστό, σωστό. Να πάμε λοιπόν στα δικά σου, τα πιο έτσι, που δεν ξεχνιόνται, που δεν βγαίνουν με τίποτα. Τι πράγμα ήταν αυτό με τους Αμπελοκήπους? Το πιστεύατε ποτέ ότι μπορείτε να φτάσετε εκεί ξεκινώντας από την Β, Γ, Σκ και τέτοια? Όχι, εντάξει. Να πω ότι το πιστεύαμε, καταρχήν δεν το σκεφτόμασταν καν. Αυτό απλώς ξεκίνησε μια ομάδα, ήταν η συγκυρία έτσι, βρέθηκαν όλες οι καταστάσεις μαζί, ήταν να γίνει όπως λέμε. Εντάξει, βρέθηκε μια φουρνιά παιχτών με πάρα πολύ ταλέντο, με πολύ όρεξη, φίλοι μεταξύ τους. Βρέθηκε ο προπονητής ο κατάλληλος, ο Γιώργος συγκεκριμένα. Βρέθηκαν οι διοικητικοί, οι άνθρωποι που αγάπησαν αυτά τα παιδιά και είχαν ένα όραμα και στάθηκαν δίπλα μας. Ήταν όλα μαζί, το οποίο έγινε αυτό που έγινε τελικά. Όταν άρχισαν να ανεβαίνουν, όταν αρχίσατε να ανεβαίνετε τις κατηγορίες τη μία μετά την άλλη, πώς το βλέπατε, πώς νιώθατε? Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ήμασταν και παιδιά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό ήθελε διαχείριση, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστεί ένα μικρό παιδί που βλέπει ότι... Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν είναι θέμα διαχείριση, πώς θα το διαχειριστείς. Είναι και θέμα το ότι αν καταλάβαινες και τι συνέβαινε. Ναι, σωστά. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μέχρι τη Β' εθνική, την Α2, κάπου εκεί στην Α2 καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ναι. Μέχρι τότε δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Εμείς μπάσκετ να παίζαμε και εντάξει, αυτό.
Και αφού κερδίζαμε και, πάμε, προχωράμε. Και όσο κερδίζαμε και ανεβαίναμε, ωραίο ήταν έτσι, εντάξει. Ακριβώς, αλλά... ακριβώς, ναι. Δηλαδή κάπως στην Α2 ξεκίνησε να λες, όπου εδώ τι γίνεται, ας πούμε. Έχουμε φτάσει Α2. Όταν φτάσαμε Α1... Είμασταν παιδιά, σωστά. Αυτό είναι το θέμα, να καταλάβεις. Δηλαδή το εγώ στη Β' έσκα, ας πούμε, ήμουν 14 χρονών. Ναι. Σε τι να καταλάβω τώρα. Δεν γίνεται να το δείτε. Είναι δύσκολο. Ναι. Όταν φτάσατε στην Α1, τι είπατε τότε? Τι πάμε να κάνουμε τώρα στην Α1, ο στόχος, ας πούμε, της πρώτης χρονιάς, πάμε να παίξουμε. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε στην Α1 και στο λέω ειλικρινά αυτό. Ναι. Φάνηκε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα. Απλά γίναμε πλέον επαγγελματικοί. Καταλάβουμε ότι εδώ αρχίζουμε και παίρνουμε και κάποια λεφτά. Ναι. Τόσο καιρό το κάναμε για πλάκα. Αλλά δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα. Δηλαδή η ομάδα παρουσιάστηκε στην Α1, ειδικά την πρώτη χρονιά που ήμασταν όλοι μαζί. Ναι. Νομίζω ότι παίξαμε ένα μπάσκετ φοβερό. Ήταν μια ομάδα που γέννησε τα γήπεδα. Ακριβώς. Άρα δεν άλλαξε τίποτα. Εντελώς δεν άλλαξε τίποτα σε κανένα τομέα, ας πούμε, της ομάδας. Όταν έφτασε ο Γιώργος Φλόρος να αντιμετωπίζει τους παίχτες έτσι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη απέναντι, σκεφτόταν κάτι ή όχι, πάω να κερδίσω κι αυτόν? Να σου πω ότι ειλικρινά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Με ενδιέφερε το ότι θα πάω με τους φίλους μου να παίξω μπάσκετ. Σωστό. Δηλαδή θα μαζευτούμε άλλη μια μέρα, άλλη ατεπώνηση ή άλλο έναν αγώνα. Δεν είχαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχα και εγώ πρότυπα, ξέρω εγώ, το Γιαννάκη, από το που βλέπαμε. Εννοείται. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είχαμε τέτοια τρέλα με τον μπάσκετ και ήταν έτσι δομημένη αυτή η παρέα. Mm-hmm. Που δεν είχες χρόνο τώρα να σκεφτείς με ποιον παίζω, ποιος είναι απέναντί μου. Ναι, εντάξει, κάποιες στιγμές το συζητάγαμε στα βοηθεία για πλάκα, μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν ήταν. Όταν μπαίναμε μέσα να παίξουμε, παίζαμε. Η πρώτη χρονιά ήταν το κάτι ξεχωριστό. Στην Α1. Στην Α1. Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις, ήταν κάτι ξεχωριστό με την έννοια ότι ήμασταν πλέον η τελευταία χρονιά που ήμασταν όλοι μαζί. Όλοι μαζί, έχεις δίκιο. Ναι. Έτσι, δηλαδή παίξαμε και όλοι μαζί στην Α1. Ναι, ναι, ήταν κάτι ξεχωριστό, όντως. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Οι δύο ξένοι που, εντάξει, και αυτοί ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Πώς ήταν ο Φάντεμπεργκ και ο Αμάγια, πώς ήταν σαν άνθρωποι καταρχάς, για να το πούμε και αυτό. Κοίταξε, σαν άνθρωποι, εντάξει, μια χαρά ήταν. Ο Φάντεμπεργκ λίγο πιο τρελοκομείο. εντάξει, ήταν και αυτοί παιδιά. Νεαροί, έτσι. Ήταν 25, δεν θυμάμαι. Είναι, η ομάδα οπότε... είχε ένα 24 μέσο όρο ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν και αυτοί, ήταν, μου φαίνεται, αμέσως μετά το κολέγιο ήρθανε. Δηλαδή, ήταν παιδιά που δέσανε, κουμπόσανε με την ομάδα μαζί και ηλικιακά και παικτικά. Οπότε γι' αυτό παρουσιάστηκε αυτό το σύνολο στην Α1, γιατί ήταν και οι δύο και παικτικά και σαν χαρακτήρες, ήταν νέοι και πραγματικά κουμπόσανε με την ομάδα, δεν ήταν κάτι ξένο που ήθελε χρόνο να προσαρμοστούν και όλα αυτά. Σωστό. Ο Τζανής ήταν κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, όλοι οι παίκτες είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μην το θέτει σε πρόσωπα. Ο Τζανής ήταν. Ναι, εντάξει. Απλά επειδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος έβαζε 40 πόντους, ξέρω εγώ, 50-60. Ναι, ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν ο σκόρερ της ομάδας, ήταν μια ηγετική φυσιονομία μέσα στην ομάδα. Ο κάθε παίκτης είχε το ρόλο του. Όπως σε κάθε ομάδα. Δεν είναι, σε αυτό το κομμάτι δεν είναι η αμπελότητα μόνο. Αυτό συμβαίνει σε όλο το σώμα. Σωστά. Δεν είναι γιατί το λέω. Γιατί ο Τζανής ήταν ο στάρας, το πούμε, εκείνης της ομάδας, το έλεγαν οι αριθμοί του, δεν χάλασε αυτό το κλίμα της ομάδας, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, ο μεγάλος στάρ χαλάει όλο το υπόλοιπο κλίμα. Όχι. Δεν έγινε ούτε καν, σε καμία περίπτωση. Στους Αμπελόπιους δεν υπήρχε στάρ. Ναι, έχεις δίκιο. Ότι μπορεί ο Τζανής να βάλει 40 πόντους, δεν σημαίνει τίποτα. Για τους Αμπελόπιους μιλάω πάντα, έτσι. Ναι. Ήταν έτσι οι σχέσεις μας και η ομάδα, αυτό το παρεΐστικο που βέβαια το λένε πολλές ομάδες, αλλά εδώ παρά ήταν. Δηλαδή πραγματικά ήμασταν μια παρέα, είχε ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ναι. Κάπου στην Α1 εκεί λίγο σοβαρευτήκαμε και το είδαμε κάπου. Αλλά δεν υπήρχε star με την έννοια αυτή που συζητάμε και υπάρχει στο μπάσκετ σήμερα. Το καταλαβαίνω. Ο Τζανής έβαζε 40 πόντους, εντάξει. Και ένας άλλος μπορεί να παίρνει 20 rebound. Σωστό. Ούτε ο άλλος ήταν star. Καταλαβαίνω. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και ο καθένας έκανε τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Απλά. Και τέλος. Μέχρι εκεί.
Εντάξει, λέει και εμείς χαιρόμασταν που ο Τζανής έφερε 40. Μπράβο. Και ο Τζανής χαιρότανε που εγώ μπορεί να δίνα 10 ασίστ. Μπράβο, ναι, σωστά. Και ο άλλος χαιρότανε που έπαιρνε ο Φάντεμπερκ 15 rebound και 20 έκανε ένα κάρφωμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τον άλλο που ήταν άλλο στυλ. Αυτό. Σε αυτή την ομάδα αυτό το πράγμα ήταν ο χαιρότανος με τον άλλον για να κερδίζει η ομάδα και ήσασταν παρέα αυτό που λες. Και ήταν ο θεμέλιος λίθος αυτής της ομάδος. Αυτό ήταν. Αυτό το παρεΐστικο ήταν και τέλος. Ναι. Δεν χωράνε άλλοι χαρακτηρισμοί ως τάρο έτσι. Όχι, όχι. Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Γιώργος Καλαφατάκης κούμπωσε πραγματικά σε εσάς αυτό το πράγμα που είχε δημιουργηθεί σαν άνθρωπος, σαν προπονητή, σαν όλα αυτά. Κοίταξε, ο Γιώργος μας πήρε παιδιά. Ναι. Έτσι ήταν. Η πιότης και ο Γιώργος έμεινε στους Αμπελόκηπους. Ήμασταν όλοι γειτονιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τον Γιώργο τον βλέπαμε σαν τον άνθρωπο που, τον άνθρωπο της γειτονιάς, σαν τον προπονητή μας, σαν τον πατέρα μας τον μπασκετικό, σαν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένας προπονητής. Ναι, ακριβώς. Ήταν αυτός που μας πήρε, που μας έβαλε στην ομάδα, που μας είπε «Ελάτε εσείς εδώ, παίξτε μπάσκετ, ξέρω εγώ, είστε καυτό, να δουλέψουμε, να κάνουμε». Πρόσεχε τι κάνουμε και εκτός μπάσκετ, γιατί ήταν εκεί η γειτονιά, καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε όλη μέρα. Ήταν κάτι πέρα από το προπονητής. Γι' αυτό και... Γι' αυτό και έφτασε η ομάδα. Κατάφερε να σας μαζέψει τέλος πάντων για να... Ο Γιώργος ήταν που μας μάζεψε. Βέβαια παίζαμε εκεί εμείς στα ανοιχτά εκεί των Αμπελοκήπων. Γι' αυτά μας είδε, εντάξει... Ήδη όμως... Τεραστήκαμε στην ομάδα και ξεκίνησε όλο το πανηγύρι. Αυτό το πανηγύρι. Και πάμε... Τελώς πανηγύρι. Δεν το βλέπεις... Μα με καλοσύνη το λέω. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι δεν το σκέφτεσαι αγωνιστικά με την έννοια του αγώνα και μόνο. Όχι. Ούτε καν. Και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Βέβαια. Μετά... Αυτό ήταν που χαιρόταν και ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό πραγματικά... Δηλαδή όταν πηγαίνα... Τι να πω. Σε όλες τις κατηγορίες όσο ανεβαίναμε, πηγαίναμε εκτός έδρας να παίξουμε παιχνίδια μέσα στη Βόρεια Ελλάδα, παντού, όταν πήγαμε γάμα εθνική Β, Α2, και γεμίζαμε τα γήπεδα και μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί, ας πούμε, ότι πρώτη φορά γέμισε το γήπεδο. Έτσι. Επειδή παίζαμε τους Αμπελόκηπους, ερχόταν ο κόσμος να μας δει, γιατί χαιρόταν αυτό το πράγμα. Και δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό, ότι παίζαμε γρήγορα, βάζαμε πολλούς πόντους, εντυπωσιακό μπάσκετ γρήγορο και αυτά. Ήταν ότι έβλεπε 10 παιδιά από την ίδια γειτονιά, τα περισσότερα ας πούμε, και χαιρόταν αυτό που έβλεπε. Αυτό είναι πέρα από το αγωνιστικό. Ναι, ακριβώς. Αυτό είχε, δηλαδή, είχε αντίκτυπο και σε αυτό που έβλεπε ο κόσμος. Και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες που δεν σε δείχνει τηλεόραση, δεν σε ξέρουμε, δεν σε κάνουμε. Ακριβώς. Κατάφερες, κατάφερες. Μα όλοι να δούνε τι είναι αυτή η Αμπελόκηπη. Μπράβο. Πρέπει να σας δούμε. Και γέμιζαν τα γήπεδα και μας λέγανε οι άνθρωποι, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι εμείς δεν μαζεύουμε, λέει, κόσμο. Πρώτη φορά μας έρχεται. Αυτό έγινε αρκετές φορές. Γι' αυτό το αναφέρω. Και όσο ανέβαιναν κατηγορίες, γινόταν πολύ περισσότερο και γινόταν όλο και μετά, ναι. Άλλαζε τελείως το πράγμα. Άρης. Πώς ήταν αυτό και μιλάμε για... Όταν ακούμε Άρης, μπορεί αυτή τη στιγμή να ταλαιπωρείται, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ο Άρης ήταν η ομάδα που μας έκανε όλους να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ. Το λέω και δεν το εννοώ. Εγώ έτσι είναι, δεν λες κάτι παράλογο, υπερβολικό ούτε παράλογο. Εντάξει, ο Άρης ήταν η ομάδα που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Σωστά. Πώς ήταν, βέβαια, και κάνατε και αυτά τα απίθανα πράγματα με την Προύσα και το εκείνο το μαγικό τελικό του κυπέλου. Αλλά πώς ήταν, έζησες και περίεργες καταστάσεις. Έως τραγελαδικές. Εντάξει. Ο Άρης, ήρθε η ώρα, πήρα και εγώ μεταγραφή την τρίτη χρονιά μάλλον. Ναι. Δύο χρονιές έκανα στο Αμπελόκηπο στην Α1 και την τρίτη έφυγα. Εντάξει, ο Άρης ήταν μια μεγάλη ομάδα. Ήτανε, την πρόλαβα σαν μια μεγάλη ομάδα. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι το έζησα πολύ και στο εξωτερικό όταν γεννάμε. Όταν πήγαινα με τον Άρη λοιπόν για κάποιον αγώνα ή κάποια τουρνουά διεθνή ή προετοιμασίες, καταλάβαινα ότι ο κόσμος εκεί τον Άρη τον ήξερε. Τον ήξερε, σωστό. Και τον ήξερε και τον Άρη κιόλας. Όχι μόνο τον ήξερε. Δηλαδή άφησε μεγάλη ιστορία πίσω ο Άρης. Και αυτό
Είχα την τιμή και τη χαρά να το ζήσω στο πετσί μου όταν πηγαίναμε έξω. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα είχα την τύχη να πάρω ένα κύπελο Κόρατς. Και τι κύπελο Κόρατς. Πέραν το ότι είναι ευρωπαϊκός τίτλος, το συγκεκριμένο μάτς δεν υπάρχει. Τι κάνατε, πώς το κάνατε, δεν ξέρω πώς πήγατε εκεί και το γυρίσατε έτσι και κάνατε ό,τι κάνατε. Το πιστεύατε καταρχάς? Ναι, το πιστεύαμε, ναι. το πιστεύαμε όλοι. Και μετά τον πρώτο παιχνίδι στο Παλέ που είχαμε χάσει 12-13, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Ήμασταν σε κατάσταση αμόκ όλοι, δηλαδή δεν πιστεύαμε ότι χάσαμε και μάλιστα και 12 πόντους. Αυτό 13, είναι η διαφορά. Από αυτή την ομάδα, ναι. Mm-hmm. Γιατί ξέραμε ότι ήμασταν καλύτεροι και ότι δεν παίξαμε καλά. Mm-hmm. Και χωρίς να πούμε τίποτα, προετοιμαστήκαμε και ήρθε ο καιρός, πήγαμε εκεί και κερδίσαμε και με 15. Και το παιχνίδι αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ, το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε, τα έγιναν όλα αυτά. Και εκεί πάλι με τον Τζανί συμπαίχτης και σας ναι, έχει, ναι, είναι λίγο καρμικό έτσι. Είναι και... Εντάξει, ήταν δύσκολο μάτς, ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο από τη στιγμή που έχεις χάσει τώρα μέσα στο Παλέ και με αυτή τη διαφορά, μας είχαν ξεγραμμένους όλους. Σας υποτίμησα. Οπότε αυτό μας πρόσθεται και μεγαλύτερη δυσκολία. Σας υποτίμησαν? Όχι, όχι, δεν υποτιμάς κανένα. Σε τελικό δεν υποτιμάς κανένα. Mm-hmm. Ξέραν πολύ καλά ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα, αλλά αποδείξαμε ότι ήμασταν καλή ομάδα μέσα στο γήπεδο, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τσάρλς Άκλεφορντ, θέλω λίγο να μου πεις. Κοίταξε, Τσάρλς Άκλεφορντ. για μένα ήταν παίκτης τεράστιος. Εγώ φαντάζομαι ότι τον πρόλαβα στον Άρη, παίξαμε μαζί και ήταν και ψιλοδιαλυμένα. Τα γόνατά του ήταν κουρασμένος αρκετά, ταλαιπωρημένος. Και αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο, και του το είχα πει κιόλας, του λέω ρε εσύ στα καλά σου τι έκανες. Τι έγινε, μπράβο. Δηλαδή ήξερε πολλά κιλά μπάσκετ. Σωστό, σωστό. Πολλά κιλά. Ήταν πάρα πολύ καλός. Έρχονται τέτοιοι παίχτες σήμερα? Αυτού του επίπεδου, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα, είναι άλλες εποχές. Άλλο μπάσκετ σίγουρα, ναι. Όποιον και να συζητήσουμε για εκείνη την εποχή, για όλη εκείνη τη δεκαετία του μέχρι το 2000 και λίγο μετά. Είναι παίκτες οι οποίοι ξέρανε μπάσκετ. Ναι. Ξέρανε για πολύ μπάσκετ. Δηλαδή είχαν αντίληψη τρομερή του παιχνιδιού. Τώρα είναι λίγο περισσότερο φυσικά προσόντα, να πηδήξω πιο πολύ σε άλμα, ταχύτητα, δύναμη. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν μπορούν να συγκρίνουν. Και υπάρχουν και τώρα καλοί παίκτες, για όνομα του Θεού. Ναι. Αλλά δεν συγκρίνονται. Είναι λίγο άλλο το στυλ και το πώς κατανοούν τον μπάσκετ. Ναι. Ο περιβόητος, το τελικός του κυπέλου το 98, πάλι σε δύσκολη κατάσταση ο Άρης τότε. Δεν ξέρω πώς... Καλά, όχι σε δύσκολη, αυτό ήταν σε τραγική κατάσταση. Το λέω γενικά. Εδώ δεν κάναμε προπονήσεις. Ναι, το λέω. Γι' αυτό λέω ότι είσαστε των απίθανων πραγμάτων και των δυσκολιών. Αυτά δεν είναι τώρα μέτρο σύγκρισης για τις άλλες ομάδες και όποιοι με ακούνε από άλλες ομάδες, καλό είναι να μην τα κάνουν. Αυτά γίνονται μία φορά, έτσι δεν γίνονται. Εντάξει, εμείς εκείνη τη χρονιά ήμασταν σε μια διαλυμένη κατάσταση, χωρίς διοίκηση. Και περισσότερο με την τρέλα και το ταλέντο μας φτάσαμε μέχρι εκεί, για να σου πω την αλήθεια. Η ομάδα ήταν καλή. Ναι, φυσικά η ομάδα έχει καλή, δεν το συζητάμε. Η ομάδα ήταν πολύ καλή. Η ομάδα ήταν πολύ καλή. Απλά είχαμε αφαιθεί στο έλεος μας. Ναι, όταν είσαι χιλιοδεκτημένος, πώς να παίξεις. Πηγαίναμε προπόνηση και σηκωνόμασταν και φεύγαμε. Ας πούμε, λέμε πάμε για καφέ σήμερα. Γιατί δεν ήμασταν απλήρωτοι. Πηγαίναμε εκεί μόνο την κρατάγαμε την ομάδα οι Έλληνες. Ναι. Άντε πάμε λίγο ακόμα, άντε πάμε λίγο ακόμα, δεν βαριέσαι, πάμε. Αλλά αυτή η κατάσταση τώρα φαντάσου ότι ήταν μια κατάσταση ψυχοφθόρα και... Ακριβώς. Δεν οδηγούσε πουθενά. Και τελικά φτάσαμε με τα ψέματα, φτάσαμε στο τελικό, ας πούμε, και πήραμε και το τελικό. Αλλά αυτό είναι από άγνοια εντελώς και άγνοια κινδύνου εντελώς, έτσι. Δηλαδή παίζαμε για την πάρτι μας, για μας, για κανένα. Και για σας κερδίσατε
και για, τους, για τον κόσμο, έτσι, κλασικά. Εντελώς. Είναι παιχνίδι που νομίζω ότι αυτό, όχι το έχει σαν νίκη, γενικά, ρε παιδί μου, όλο αυτό δεν ξεχνιέται και, και δεν θα ήθελες να ξαναδείς. Όχι, δεν ξεχνιέται, όντως. Αυτά τα δύο κύπελα ήταν πολύ σημαντικά. Κατάφερες να πάρεις δύο τίτλους και είναι από αυτούς που λες, παιδί μου, όχι δεν ξεχνιόνται, δεν ξέρω αν ξαναγίνονται κιόλας. Εντάξει, όχι, ξαναγίνανε μετά μωρέ, πήρανε παιδιά και άλλα και άλλες χωριές, ευρωπαϊκά. Απλά ήταν, εκείνο ήταν, το της Προύσας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σε μια συγκυρία που και κοινωνικά και πολιτικά αυτό το Ελλάδα-Τουρκία τότε ήταν λίγο πολύ. Μπράβο. Ναι, σωστά. Αν θυμάσαι, σε μια αρκετή ένταση. Εντάξει, και ξέρεις, όταν χάσαμε εδώ, βγήκαν όλοι, ακούσαμε διάφορα. Είχε ένταση γενικότερη, πέρα από το αγωνιστικό. Πέρα από το αγωνιστικό, το αθλητικό κομμάτι και... Ναι. Είχε γενικότερη ένταση εκείνο το μάτς. Ευτυχώς καταφέραμε και γι' αυτό σου λέω ότι είχε τεράστια δυσκολία από πολλές πλευρές εκείνο το κύπελο. Ο Μάριο Μπόνι τι περίπτωση ήταν? Κοίταξε, ο Μάριο Μπόνι ήταν ένα ταπεραμέντο ιδιαίτερο. που και αυτός ταιριάξε με εσάς, ας πούμε. Σε όλο αυτό το που τα Όχι, ήταν. Είχε κάνει ήδη μια καλή καριέρα ο Μάριο. Απλά λόγω της ιδιοσυγκρασίας του ήταν λίγο τρελοκομείο. Έτσι. Ναι. Και τρελοκομείο πρόσεξε όχι μόνο στην προσωπική του ζωή, ήταν και αγωνιστικά. Ναι, ναι. Μπορούσε να κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο που έλεγε Παναγία μου, τι κάνει. Αλλά όταν του έπιαναν ήταν Θεός. Mm-hmm. Δεν το συζητάω. Mm-hmm. Ήταν ένας γεννημένος σκόρερ, δεν το συζητάω. Mm-hmm. Ήξερε μπάσκετ πολύ. Φυσικά. Αλλά ήταν λόγω αυτής της συγκρασίας ότι προφανώς δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα που θα ήθελε αυτός. Mm-hmm. Έκανε πολλά πράγματα βέβαια. Έτσι, μέχρι και εθνική είχε παίξει Ιταλίας. Ναι. Είχε παρουσία και στην Ιταλική Λίγκα. Mm-hmm. Εντάξει. Εκείνη η ομάδα είχε τον Ζάρκο Πάσχαλη, ήταν ο Παναγιώτης Ολιαδέης. Δηλαδή έβλεπες ανθρώπους που. Έχουν ο Γαλακτερός ακόμα προς τα τελείωμα. Ο Ντίνος Αγγελίδης, τι να πω και τι να μην πω. Οπότε λες πώς η ομάδα ήταν τόσο χιλιοταλαιπωρημένη. Εντάξει, ήταν τα ξαγωνιστικά που πολλές φορές το διαλύουν τελείως, έτσι, σκορπάει η ομάδα. Ναι. Εντάξει, αυτά ήταν τα άσχημα της εποχής εκείνης που δεν μπόρεσε ο Άρης να βρει το δρόμο mm-hmm. του, εννοώντας το να βρει μια σταθερή και καλή διοίκηση. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα σωματείο με τεράστια ιστορία, με κόσμο και δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να βρει έναν επιχειρηματία ή μια διοίκηση τέλος πάντων που να είναι λίγο σταθερή, όχι λίγο, να είναι σταθερή Σαφέρια, και ναι. Να είναι εκεί πλέον σε μόνιμη βάση και να βοηθάει το σύλλογο και να τον στηρίζει και να τον προχωρήσει βήματα παραπέρα. Σωστά. Δυστυχώς δεν έγινε. Δεν έγινε και φτάσαμε πέρσι, ας πούμε, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να είναι οι δύο ομάδες που αν ολοκληρωνόταν το πρωτάθλημα, πολύ δύσκολα θα γλιτώναν τον υποβασμό. Ναι, είναι και δύο κλασικές περιπτώσεις αυτού που συζητάμε τώρα. Ότι αν δεν μπορείς να βρεις μια σταθερή διοίκηση που να σε προχωρήσει και να σε ανεβάσει επίπεδο, να σε πάει παραπέρα, όλα τα άλλα θα είναι μπαλώματα και καταστάσεις οι οποίες ξέρεις. Κάθε χρόνο, άντε και λίγο. Και κάποια στιγμή θα σκάσει, έτσι, και δεν θα το μαζέψει. Και κάποια στιγμή θα σκάσει ακριβώς. Mm-hmm. Η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή, με τον Ολυμπιακό να μην είναι εκεί, με όλο αυτό το πράγμα με τις εκλογές και τα λοιπά, και δεν ξέρω τι γίνεται, πώς τον βρίσκουν τον Γιώργο Φλόρο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ ελάχιστα. Ναι. Δεν τα μαθαίνω και εντάξει. Σαν άνθρωπος του αθλήματος. Το θέμα είναι ότι... Mm-hmm. Ναι. Το θέμα είναι ότι γενικότερα το μπάσκετ πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό άλλο. Mm-hmm. Ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Δυστυχώς έχουμε μια πολύ πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σωστά.
σε οποιοδήποτε επίπεδο αφορά τον μπάσκετ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν θέλουν κάποια στιγμή να το σταματήσουν αυτή την κατρακύλα και να ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε, πάλι μιλώντας σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι. Ακριβώς. Είναι ευκαιρία στις εκλογές να το κάνουν. Mm-hmm. Βλέπεις ότι τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα από εκεί έχουν όλοι ευθύνες, έτσι. Για δεν συζητάμε. Ίσως και όλοι. Και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και η ΕΟ, και ο ΕΣΑΚΕ, και εγώ, και ο κάθε επιγραμμένος. Mm-hmm. Όλοι έχουν ευθύνη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, από όσο ζεις και από όσο βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί να μην μπορεί να γίνει? Εδώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτή την κατρακύλα. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί να μην μπορούμε να ξανανεύουμε? Ακριβώς. Έχουμε τον καλύτερο παίχτη του NBA και γενικώς δεν μπορούμε να το χαρούμε, ρε παιδί μου, με την εθνική, με όλα αυτά. Να σου πω κάτι, μην το προσωποποιείς. Δεν είναι τώρα το ότι έχεις τον καλύτερο παίχτη του NBA και τι. Απλά δηλαδή, επειδή τον έχεις, πρέπει να έχεις και το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Όχι, ούτε καν. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρέπει να συμβούν άλλα πράγματα. Σίγουρα. Και μαζί με αυτό, αφού τον έχεις. Αυτό. Είναι το θέμα. Έτσι, να μπορέσει να επικουρικά και να βοηθήσει όλη την προσπάθεια. Μπράβο. Σωστά. Αλλά εσύ να κάνεις κάτι πλέον σαν Ελλάδα, σαν Ομοσπονδία, σαν Λίγκα, σαν οτιδήποτε. Μιας και το είπαμε και πριν σ' αφήσω, πώς βλέπεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γενικότερα, σαν παίχτη και σαν όλο αυτό που έχει καταφέρει και έχει πετύχει? Κοίταξε να δεις. Για μένα είναι ένα παιδί με τεράστια προσόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το παιδί έχει τεράστια προσόντα. Και αθλητικά και η σωματοδομή του και το ταλέντο του. Τι είναι, πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Και είναι προσόντα τα οποία δεν τα βλέπεις αρκετά συχνά. Δηλαδή, είναι ένας στη δεκαετία. Mm-hmm. Σωστά. Σε μιλάω για τέτοια προσόντα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα δείχνει ότι ένας εξαιρετικά δουλευταράς. Αυτό είναι, ναι. Άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και οι δηλώσεις που κάνει, το θα γίνω καλύτερος ή ξέρω εγώ δεν πάει καλά σε ένα παιχνίδι, στο επόμενο θα προσπαθήσω, θα σκυλιάσω. Θα... Mm-hmm. Δηλαδή αν το δεις και τις δηλώσεις του, το παιδί είναι, έχει ένα, πώς το λένε, μια νοοτροπία απίθανη. Ναι. Έτσι, που θα οδηγήσει σίγουρα ακόμα ψηλότερα. Mm-hmm. Μόνο και μόνο την οτροπία του. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Του εύχομαι να μην έχει καταγίνει τραυματισμούς. Ναι. Να είναι γερό το παιδί, να είναι καλά και θα πηγαίνει όλο και ψηλότερα. Όλο και ψηλότερα. Για να μπορέσουμε, το λέω γιατί κερδίζουμε από τον Γιάννη για να κερδίσει και το ελληνικό μπάσκετ και λοιπά και λοιπά, αλλά όπως είπες, όχι μόνο αυτό. Και δεν γίνεται να λέμε ότι έτσι, έχουμε αυτόν έτσι. Και να στεκόμαστε μόνο σε αυτό και να περιμένουμε σαν μάνα εξ ουρανού να μας σώσει ή ξέρω εγώ να έρθει. Μα δεν μπορεί να σε σώσει. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να σε σώσει. Για όνομα του. Εννοείται. Και πριν το ότι αφορά το πρωτάθλημά σου και τις δομές και το τι παιδιά βγαίνουν από κάτω και οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, οι μεγάλες, ή το πρωτάθλημά σου ή οι ομάδες. Δεν αφορά το Γιάννη. Όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι. Ούτε καν. Και έτσι όπως είναι όλο το πράγμα, δεν μπορεί και ο ίδιος να βοηθήσει και την εθνική, έτσι. Ναι, μα το κάνει κιόλας το παιδί και μπράβο του. Και το κάνει. Mm-hmm. Γιώργο, πριν σε αφήσω, είχες κάποιο πρότυπο παίχτη? Κοίταξε, επειδή δεν προλάβαινα κιόλας, έγιναν όλα τόσο γρήγορα στη ζωή μου, δεν προλάβα να έχω πρότυπα. Mm-hmm. Εντάξει, παρακολουθούσα μπάσκετ και αυτά, έβλεπα κάποιους αγώνες, έβλεπα το Γιαννάκη, ξέρεις. Ναι. Μπορώ να πω το Γιαννάκη, επειδή με την έννοια ότι μαζευόμασταν και το βλέπαμε κάθε Πέμπτη, ας πούμε, που έπαιζε ο Άρης. Σωστά. Εντάξει, σε αυτό το στυλ. Μετά ξεκίνησα κι εγώ, έπαιζα, ήρθαν μετά, ανεβαίναμε, δεν προλάβαινα να καταλάβω. Τι γίνεται και σε άλλες κατηγορίες. Λόγω και της θέσης σου, προτιμούσες ένα καλάθι ή μια assist, εσύ έτσι, τυχερώσουν την assist. Νομίζω ότι οι αριθμοί μου το λένε, αλλά εντάξει, είναι όντως, είναι κάτι άλλο, έτσι, όταν το δημιουργείς
Ήμουνα πάντα ομαδικό παίκτη. Τρελαινόμουν με το να κάνω το συμπαίκτη μου, α πούμε, πω τον είναι ευτυχισμένο. Ναι, ναι. Να δώσω μια ασίστα από κάτω να το βάλει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που το θυμηθήκαμε καλά, αυτό, που μάθαμε πράγματα και τα γνωστά, τα ωραία, αλλά και μας δώσει πράγματα από την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου. Και έτσι για το τέλος, ας πούμε, σε κρατάει έξω από το μπάσκετ όλο αυτό που συμβαίνει ή απλά είναι τυχαίο? Περισσότερο. Και τα δύο, εντάξει. Ναι. Και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και να ξέρω εγώ ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.